ταιριάζει. Γλυκούλιδες είναι παιδιά. Ναι. Γλυκούλιδες είναι και θέλω να σας πω ότι αυτή είναι η τελευταία φορά που τους είδαμε μαζί, έστω και μέσα από Skype. Ήταν για ένα φιλανθρωπικό που έγινε μέσα στον κορονοϊό και βγήκαν και οι δύο μαζί. Κάπου υπήρξε και ένα χιούμορ κτλ. Αυτές είναι οι φωτογραφίες προηγούμενων ετών από τα Όσκαρ. Ήταν και χωρισμένοι, θέλω να σου πω, σε αυτήν τη φωτογραφία. Ήταν η πρώτη φορά που βρεθήκαν κοντά. Περνούσε από δίπλα του, τη χαιρέτησε, το χαιρέτησε και όλα αυτά τα όμορφα που κάνουν έτσι χωρισμένοι άνθρωποι μετά που βρίσκονται μετά από χρόνια. Δεν βρέθηκαν και δεν οι δύο στα όμορφα που κάνουν οι χωρισμένοι που βρίσκονται μετά από χρόνια. Που σε συζητά, θυμούνται τα παλιά. Θυμούνται τα παλιά σε γενικέ γραμμέ. Και λε, αλλού τι κάνει. Καλά, και καθίστε και πίνετε τον καφέ σας. Γύριζε ένας που την μία και άλλος που την άλλη. Δεν κοιτάνε τα κινητά. Μήπως όμως θα ήταν πολύ. Δεν θα θέλατε να ξέρετε ποιο ήταν αυτή η πρώτη ατάκα που λες όταν θέλεις να κάνεις ένα comeback μετά από τόσα χρόνια. Πώς το είπες? Πώς ρε παιδί μου, ναι, όταν θέλεις να επιστρέψεις μια σχέση μετά από χρόνια. Αυτή είναι, πέρασαν πολλά χρόνια, πέρασαν γάμοι με άλλα άτομα και ξέρω εγώ. Πώς το λες του αλουνού? Τι είπε δε μου, πώς του κίνουνα. Παιδιά, μα είχανε μία επικοινωνία πολύ πιθανότητα. Ναι, εντάξει, προφανώς. Δεν ξεκινάς μία μέρα και τον παίρνεις τηλέφωνο και του λες, έλα, θες να είμαστε ξανά μαζί. Να σου θυμήθηκα, έβλεπα ένα reaction στο Instagram, το είχανε. Ξεκινάς ένα λίγο, σε σκεφτόμουν και ήθελα να δω τι κάνεις. Ναι. Μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα. Και σκέφτηκα και είδα ότι με αγαπάς. Ναι. Μόνο εσύ, μόνο εσύ. Αυτά δεν τα λες. Είναι τίποτα, πας πολύ τυπικά στην αρχή. Έμπλεξα με την άλλη τίποτα. Σου λέει ο Brad Pitt. Ήσουν στο μυαλό μου. Εσύ με καταλαβαίνεις μετά από λίγο καιρό. Εγώ σκέφτομαι την ατάκα τελικά μόνο εσύ με αγάπησες τα αλήθεια. Έρχονται. Ναι, όχι, εσύ το πας πολύ επιθετικά. Εγώ το πάω πολύ επιθετικό μάρκετινγκ. Ναι, χάρη πες και εσύ σαν Dr. Love. Δηλαδή έχεις απαρνηθεί τα πτυχία σου, τι έχει γίνει. Όχι, καμία σχέση. Προσπαθώ εδώ και καιρό να πω τη Σοφία κάποια πράγματα. Δεν καταλαβαίνω αυτά που τη λέω. Κοίτα, το πρώτο είναι να βάλεις στον άλλον στο μυαλό του ότι τον σκέφτεσαι. Είναι μια απλή διαδικασία να το κάνεις αυτό. Και δεν πρέπει να βάλεις στο μυαλό του άλλο ότι ήρθα γιατί έψαξα, ένιβρα κάτι άλλο. Και είπα, α, δεν πάω πίσω στη. Δεν είναι ότι έκανα έρευνα αγοράς και είδα ότι είναι όλοι χειρότεροι από σένα και σε θέλω να πω. Άρα δεν θα πάω σκεπτικό του τύπου, α, δοκίμασα, αλλά τελικά μόνο μια κάρτα. Είδα και φίλτα, ναι. Με φέρνει κάπως αλλιώς. Ναι, λίγο πιο light, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τα δώρα μας. Μα δεν κοίπα σα συνείδηση. Είπα σας μόνο δύο ονόματα. Είπα σας Άνιστον Πιτ. Θες να δώσεις ένα δώρο και να έρθει. Παρ' όλα αυτά είδαμε και τις φωτογραφίες, είδαμε και τα βίντεο. Δεν πειράζει, θα τα δούμε. Λοιπόν, να σας πω ότι λείπουν και απουσίαζαν και οι δύο από τα Όσκαρ. Και έγινε αισθητή η απουσία τους, γιατί έλεγαν όλοι, μα πού είναι η μέρα στην Άνιστο. Όχι, δεν την είδα. Τα πουλάκια μου. Μαζί θα είναι. Τους αλήτες την έκαναν. Είπαν, Χριστιανά μου πολύ, να σας πω ότι βρίσκονται εκεί, γιατί η Άνιστον έχει γυρίσματα για μια καινούρια ταινία που κάνει. Οπότε, μάλλον και ο Μπρατ Πιτ λένε ότι εθεάθηκε αυτός στο Παρίσι τις τελευταίες μέρες και είναι στη σουίτ ενός ξενοδοχείου. Mm. Δεν θα το πω. 25.000 ευρώ το βράδυ, παιδιά. Έτσι ακριβώς. Ναι. Είναι το δωμάτιο αυτό που βλέπουμε. Έχει τον μπαλκόνι αυτό που βλέπουμε. Και τη αυτή είναι η Παναγία των Παρισίων, ή όχι? Βέβαια, είναι η Παναγία των Παρισίων. Όλα πρέπει να τα βλέπεις από εκεί που είναι 25.000 ευρώ. Αν μη τι άλλο, όλη την πόλη. Και δείτε εδώ και από μέσα την άσπρα ηρεμία με τους καθρέφτες του, με τα όλα του, τα πανάκριβα, Χριστιανά μα με τι άλλο, τώρα τους τα μπαλκόνια, τη θέα κτλ. Εκεί φαίνεται ότι πέρασαν τόσα.